Ακολουθήσατε εισαγωγικά και το ερώτημα που έθεσα και στον κύριο Κελέτση και στον κύριο Χατζοκράτη, γιατί υπάρχει και η τοποθέτηση μέσα από το βήμα της Κυριακής του κύριου Κουτσούμπα που λέει ότι είναι σταγόνα στον ωκεανό τα μέτρα. Δηλαδή, τι άλλο πρέπει να προσθεθεί για να υπάρχει και από το ΚΚΕ τουλάχιστον η συνένεση ότι πάνε λίγο καλύτερα τα πράγματα σε επίπεδο υγειονομικό αλλά και οικονομικό. Κοιτάξτε, βεβαίως πρέπει άμεσα νομίζω να γίνουν σεβαστές οι απαιτήσεις οι οποίες έχουν θέσει και τα σωματεία, τα συνδικάτα, οι ενώσεις των νοσοκομειακών γιατρών. Όλο αυτό το πλαίσιο που έχουμε πει. Άμεσα δηλαδή να γίνουν οι απαραίτητες προσλήψεις έτσι ώστε να ανοίξουν τα κλειστά κρεβάτια στις μονάδες εντατικής θεραπείας, να στελεχωθούν με το απαραίτητο προσωπικό, να υπάρχει το απαραίτητο υγειονομικό υλικό σε όλους που δίνουν αυτή τη σκληρή μάχη σήμερα με αυτοθυσία, με προσωπικό κόστος. Στη συνέχεια να προχωρήσουν άμεσα οι επιτάξεις των ιδιωτικών νοσοκομείων, κλινικών, αλλά και του αντίστοιχου υλικού. Γιατί δεν είναι δυνατόν, ενώ περιμένουμε μια εξάπλωση του ιού και της επιδημίας και στην Ελλάδα, να μετράμε στα δάχτυλα ενός χεριού το υγειονομικό υλικό ή να παραπέμπει η δημόσια υγεία, το κράτος, στους ιδιώτες, τα ιδιωτικά εργαστήρια, τον πληθυσμό για να κάνει τεστ και να γίνεται και αντικείμενο κερδοσκοπίας και σκροκέρδειας πάρα πολλές φορές. Και στη συνέχεια βεβαίως να ενταχθεί ένα μεγάλο κομμάτι των γιατρών οι οποίοι δουλεύουν στον ιδιωτικό τομέα, οι οποίοι στην πλειοψηφία τους είναι έμπειροι επιστήμονες στο σχεδιασμό συνολικά του δημόσιου συστήματος υγείας και χωρίς αντίτιμο να μπορέσουν αυτοί και να συνταγογραφήσουν, να κάνουν εξετάσεις, ακόμη και θα λέγαμε και επισκέψεις σε ασθενείς οι οποίοι λόγω της κατάστασής τους, επειδή είναι χρονιά πάσχοντες ή επειδή είναι ηλικιωμένοι, δεν έχουν πρόσβαση. Απλά επιτρέψτε μου να πω το εξής. Επειδή δεν ήμουν από την αρχή στην κουβέντα, δεν έχω ακούσει το πώς έχει εξελιχθεί. Σίγουρα το ζήτημα της υπευθυνότητας που πρέπει να επιδείξουμε όλοι, της ατομικής ευθύνης, είναι μεγάλο. Με την έννοια ότι έτσι μπορούμε να φρενάρουμε όσο μπορούμε και εμείς την εξάπλωση της πανδημίας του νέου κορονοϊού. Όμως, επειδή ζούμε στον 21ο αιώνα, όπου οι εργαζόμενοι, ο λαός, μέσα από αγώνες έχει κατοχυρώσει το δικαίωμα στην κοινωνική προστασία, το δικαίωμα της ασφάλισης της υγείας και της πρόνοιας σαν κοινωνικό δικαίωμα, δεν μπορεί η αντίληψη αυτή που προβάλλεται και από όλες τις πλευρές και από την κυβέρνηση και από την αξιωματική αντιπολίτευση να κρύψει τις τεράστιες ελλείψεις, τις τραγικές ελλείψεις τις οποίες έχει η δημόσια υγεία. Μάλιστα. Τα στοιχεία που δίνει. Κατανοητό, κύριε Νικολάου, για να προλάβουμε ένα δεύτερο γύρο πολύ σύντομο. Είναι ότι σε 10 χρόνια στην Ελλάδα, με την υποχρηματοδότηση την οποία ακολούθησαν και την εμπορευματοποίηση όλες οι κυβερνήσεις και της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ, έχουν μειωθεί 15% στα συνολικά κρεβάτια, όχι μόνο των ΜΕΘ. 15% σε 10 χρόνια. Μάλιστα. Και αυτό είναι μέχρι το 2017. Μέχρι το 20 δεν ξέρουμε πώς είναι. Θέλω και από τους τρεις. Είναι τουλάχιστον. Εμένα μου προκαλεί έκπληξη, αν όχι αίσθημα αστειότητας, η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ, αυτοί δηλαδή που πετσόκοψαν τους μισθούς και τις συντάξεις, 13ο, 14ο μισθό σύνταξη, σήμερα να ερίζουν για το αν θα δοθεί και πότε θα δοθεί το δώρο του Πάσχα. Δεν πρέπει να δοθεί. Τουλάχιστον αστείο. Πρέπει δεν πρέπει να δοθεί. Κύριε Χατζησοκράτη και κύριε Κελέτση, αυτά πρέπει να τα σκεφτείτε πριν προχωρήσετε να εφαρμόσετε τα μνημονιακά. Κύριε Νικολάου, για τον περιορισμό της κίνησής μας, μια απάντηση σας παρακαλώ. Το μαξιλάρι το οποίο επικαλείται σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ είναι τα χρήματα τα οποία με αυτού του είδους τα μέτρα πετσόκοψε και εμπορευματοποίησε και την υγεία και την ασφάλιση και τους μισθούς για να το εξοικονομήσει. Τώρα, σε σχέση με τον περιορισμό, θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή, γιατί με μια, να το πούμε έτσι, αμετροέπεια η κυβέρνηση και άλλοι που συμφωνούν μαζί της μιλάνε για περιορισμούς κτλ. Ταυτόχρονα, υπάρχουν καταγγελίες σε μια σειρά χώρους εργασίας, για παράδειγμα στα σούπερ μάρκετ, στα εμπορικά μαγαζιά που σχετίζονται με αυτά που είναι ακόμη ανοιχτά κτλ. Και ο συνωστισμός και η συνάθρηση δεν μπορούν να αποφευθούν και ταυτόχρονα δεν υπάρχουν και μέσα ατομικής προστασίας ή λείπουν τα μέσα ατομικής προστασίας έτσι ώστε και οι ίδιοι εργαζόμενοι σε αυτούς τους χώρους να είναι προστατευμένοι αλλά και οι άνθρωποι με τους οποίους έρχονται συνεχώς σε επαφή. Μάλιστα. Άρα λοιπόν
υπάρχει και αυτή η πλευρά, πρέπει να τη δούμε. Δεν μπορεί να επιβιώσει ο ελληνικός λαός, οι εργαζόμενοι από αυτή την κρίση, αν βγουν με χτυπημένα ακόμη περισσότερα τα εργασιακά τους δικαιώματα, με τσακισμένες συμβάσεις, με αναστολές στις συμβάσεις. Και τα 800 ευρώ το επίδομα αυτό το οποίο λέει η κυβέρνηση, προφανώς θα μετρήσει, θα καλύψει μόνο μερικές τρύπες σε ανθρώπους οι οποίοι δεν θα μπορέσουν στη συνέχεια να πάνε στη δουλειά. Να θυμίσω ότι είχαμε ήδη 40.000. Δεν έχουμε άλλο χρόνο, κύριε Νικολάου. Πολύ καλά κάνετε και το επισημαίνετε. Να είστε καλά.